που μου ζητάτε αρκετό καιρό τώρα. Είναι ένα βίντεο vlog, μάλλον καθαριότητας, κάπως έτσι θα το πούμε. Σήμερα η μέρα είναι Κυριακή. Εγώ όμως, με τα φρυγεία μου χάλια, εγώ όμως θα ξεστολίσω και θα κάνω τη γενική μου την Τρίτη. Γιατί δεν έχω ούτε ring light και το παιδί είναι άρρωστο, η Ευελίνα είναι άρρωστη, οπότε σχετικά άρρωστη ας πούμε. Οπότε δεν μπορώ να τα κάνω τώρα αυτά, θα τα κάνω την Τρίτη εάν θα πάει σχολείο. Που ελπίζω να πάει και να είναι καλά. Αυτά. Σήμερα όμως, επίσης δεν έχω ring light για να σας τραβήξω την καθαριότητα που θα κάνω. Γιατί δεν μου έχει έρθει ακόμα. Δευτέρα νομίζω όμως θα μου έρθει. Σήμερα όμως δεν μπορώ άλλο πραγματικά. Δηλαδή κάπου ο ψυχικός κόσμος μου διαλύεται αν δεν καθαρίσω κάτι τουλάχιστον. Οπότε σήμερα θα καθαρίσω το ψυγείο. Πρέπει αύριο να το κάνω και ένα αριστόκ, να βάλω πράγματα μέσα γιατί δεν έχει τίποτα. Και πάμε να δούμε πώς είναι το τώρα. Λοιπόν, έχω αδειάσει κάποια πράγματα εδώ και τώρα η μία μεριά είναι αυτή, δεν είναι αρκετά βρώμικη μπορώ να πω, και η άλλη είναι αυτή που θα την αδειάσω και αυτήν. Αλλά θέλω έτσι λίγο να το καθαρίσω πιο καλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτά. Δεν μπορώ να σταθεροποιήσω κάπου το κινητό για να σου δείχνω το ψυγείο. Θα σου δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής, έλα καλό μου, έχω βγάλει όλα τα τζάμια και έχω καθαρίσει το εσωτερικό. Και πάμε να πλένουμε τα πάντα από το εσωτερικό, από αυτή τη μεριά, γιατί αυτή θα τη βγάλω μετά. Και θα τοποθετήσουμε. Εγώ κανονικά τα τζάμια και τα πλένω κανονικά με φέρι και σφουγγάρι. Θα τα στεγνώσω με ένα χαρτάκι. Αυτά, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Έχω καθαρίσει το εσωτερικό όλο, το έχω πλένει, έχει γίνει τζιτζί. Εδώ βλέπετε κάποια νερά, γιατί δεν το σκούψα πάρα πολύ καλά. Θα το κάνω λίγο στη συνέχεια. Πλένω λίγο και καθαρίζω όλα τα εσωτερικά εδώ αυτής της μεριάς και θα τα ξαναβάλω και θα ασχοληθώ μετά με αυτό. Λοιπόν, μόλις καθάρισα αυτή τη μεριά, για να καταλάβετε ότι πραγματικά τίποτα δεν έχει το ψυγείο και κάποια πέταξα εννοείται γιατί χάλασαν. Και πάμε από αυτή τη μεριά, εντάξει αυτά τα θέλω όλα, οπότε πάμε απλά λίγο να το συμμαζέψουμε και να το καθαρίσουμε, να το πλένουμε και τα λοιπά. Πάντως αυτό πραγματικά, πόσο satisfying, πραγματικά όμως, δηλαδή καθαρότατο. Αύριο όμως οπωσδήποτε για ψώνια. Το ψυγείο είναι έτοιμο και είναι αυτή η τελική του μορφή. Πάλι καλά, γιατί έχω χίλιες δύο δουλειές να κάνω. Και τώρα ξεκινάμε με καταψυξούλα, εντάξει. Πάντα είναι συμμαζεμένα, αλλά ξέρεις τώρα θα τα βγάλω αυτά. Θα τα βάλω πάλι στη θέση τους. Δεν θα σου τα δείξω όμως. Μην δείχνω κάτω φορές τα ίδια πράγματα. Αυτά θα κάνω τώρα. Θα τελειώσω μία με το ψυγείο. Και δεν ξέρω, εντάξει αυτό επικρατεί εδώ. Εντάξει και όσο εγώ κάνω το ψυγείο, πίσω το σαλόνι, δεν θα σου το δείξω καλύτερα. Τι θέλω άλλο να πω. Θέλω να καθαρίσω επίσης εξονυχιστικά το φούρνο μου, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω τώρα, γιατί τα νύχια μου είναι σε άθλια κατάσταση και αυτό ειδικά έχει ξεκολλεί, έχει φουσκώσει θα έλεγα καλύτερα και με πονάει κάθε φορά που το ακουμπάω και Δευτέρα και αύριο μάλλον έχω να κάνω τα νύχια μου, οπότε θα περιμένω, θα κάνω μόνο την κατάψυξη σήμερα και θα περιμένω να κάνω νυχάκια για να κάνω τα υπόλοιπα. Date. Τελικά σαν ψυχαναγκαστικιά, έκανα και την κουζίνα, την υπόλοιπη. Κουράστηκα. Λοιπόν, μόνο ο φούρνος μου έμεινε, δεν τον κάνω σήμερα, γιατί τα νύχια μου πραγματικά είναι ετοιμόρροπα. Είναι λαμπίκο, ευτυχώς. Τουλάχιστον σκέφτηκα ότι θα μοιράσω τις δουλειές. Εγώ ήταν όλα αυτά να τα κάνω την Τρίτη, που θα ξεστόλιζα, που θα κατέβαζα κουτίες κλπ. Τουλάχιστον δεν θα έχω τώρα να κάνω την κουζίνα.
Thank you.
ξέρω αν έχω κάνει εισαγωγή σήμερα. Σήμερα δεν είπα μια καλή μέρα, δεν είπα, μπράζει. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 20. Ο Δημήτρης πήγε να φέρει τα μωρά σιγά σιγά. Βασικά πήγε να κάνει πρώτα δουλειές και μετά να φέρει τα μωρά. Η Ευελίνα τελειώνει 12 και 50 και μετά είναι Φέλη. Λοιπόν, εγώ έχω μαζέψει, έχω καθαρίσει όπως θα κατάλαβες και θα είδες στα προηγούμενα αποσπάσματα. Αλλά εγώ κανονικά ήταν σήμερα να μου έρθει το ring light ώστε να σου τραβήξω πιο αναλυτικά αυτό το βίντεο και να λίγο να γίνει καλύτερο. Επίσης δεν βοηθούσε και δεν ήρθε το ring light το πρωί που εγώ ήθελα να κάνω τις δουλειές μου. Επίσης δεν βοηθούσε καθόλου ο χώρος του κινητού μου, γιατί ενώ έχω αγοράσει το iCloud χώρο, τέλος πάντων, στο iCloud χώρο, δεν μου λέει ότι δεν υπάρχει χώρος στο κινητό μου. Τέλος πάντων, οπότε καταλαβαίνεις ότι σε συνδυασμό με αυτό και σε συνδυασμό με το ring light που δεν υπήρχε, μου ήταν πολύ δύσκολο να τραβήξω βίντεο. Γιατί έπρεπε να σβήνω μετά εφαρμογές ώστε να κρατάω το υλικό της κάμερας, δηλαδή τα αποσπάσματα που τραβάω. Τώρα τι καταλάβατε κι εσείς. Αυτό, λοιπόν. Αλλά, εγώ έχω τελειώσει το σπίτι. Τα αποσπάσματα τα είδατε από την τουαλέτα και τα δωμάτια. Θα σου δείξω και το σαλόνι τώρα. Έκανα κι άλλα από αυτά που σου έδειξα, αλλά δεν μπορούσα να τραβήξω. Το μόνο που δεν έκανα είναι δεν σφουγγάρισα, γιατί δεν πρόλαβα. Πήγα έξω να πάρω κάποια δέματα και έτρεχα γενικά σε εξωτερικές δουλειές και τώρα ήρθα να μαγειρέψω. Τι άλλο έκανα? Καθάρισα την τουαλέτα. Καλά. Τι άλλο έκανα στο σαλόνι? Και δεν κατέβασα και τις κουρτίνες επίσης που ήθελα να κατεβάσω στο δωμάτιό μου και στο σαλόνι. Θα τις κάνω και αυτές. Απλά επειδή το στεγνοτήριο ακόμα δουλεύει, δεν μπορώ να τις βάλω στο πλυντήριο και μετά να μην μπουνε. Γιατί έξω καιρό είναι χάλια και δεν θα στεγνώσουν ποτέ. Αυτά. Βρέχει. Κάνω φακές σήμερα. Δεν ξέρω, αυτό το βίντεο τελικά βίντεο καθαριότητας είναι ή vlog. Τέλος πάντων. Και αυτό που ήθελα να πω και άνοιξα την κάμερα είναι ότι ενώ τελείωσα τις δουλειές μου. Μίσο. Ήρθε τώρα το ring light. Τώρα εντάξει, δεν το χρειάζομαι για το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά θα το χρειαστώ σίγουρα για επόμενα. Αυτά. Σας δείχνω το σπίτι που άδειασε και θα κλείσω. Και έτσι είναι το σαλόνι χωρίς τα χριστουγεννιάτικα. Εδώ έχω παπούτσια γιατί δεν θα στεγνώσουν ποτέ έξω, είναι πλυμμένα. Και τα έχω αφήσει εδώ. Και αυτά. Και τώρα εδώ θα ανοίξω το δέμα μου για να το τακτοποιήσω επιτέλους. Αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.